Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να πω καταρχήν το εξής, ότι και σήμερα κατά την συζήτηση της ακρόασης των προτινομένων για το διορισμό τη θέση Προέδρου και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εμφανίζεται αυτός ο καυγάς ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία για το τι ακριβώς υπηρετούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Βέβαια, αυτός ο καυγάς εκφράζεται στο σύνολο της πολιτικής αντιπαράθεσης που από ό,τι φαίνεται έτσι πάμε προς τις εκλογές και μάλιστα είναι οξυμένος από μέρα σε μέρα. Η ουσία ποια είναι? Ότι γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα εδώ να σκεπαστεί το κυρίαρχο ζήτημα. Διότι εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το βλέπουμε στενά από το αν το Α ή το Β πρόσωπο εκπροσωπεί την Α ή τη Β πολιτική ή το Α ή το Β πολιτικό κόμμα. Δηλαδή, η κυρία Θάνου προφανώς έχει εκφραστεί υπέρ της, του ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία αντιτείνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη και ως απολύτικη ανεξάρτητη αρχή, που προφανώς δεν υπάρχει κατά την άποψή μας και θα εξηγήσω παρακάτω, δεν μπορεί σε αυτή τη θέση του Προέδρου να είναι η κυρία Θάνου που έχει εκφραστεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση κρύβει το κυρίαρχο, που είναι ποιο? Ότι αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν μπορεί να είναι ούτε ανεξάρτητη ούτε απολύτικη ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που βρίσκονται κάθε φορά στην θέση Προέδρου και μελών αυτής της ανεξάρτητης αρχής, όπως και κάθε ανεξάρτητης αρχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως βασικό στόχο, σκοπό και ο χαρακτήρας της είναι αυτός, να προστατέψει, όπως λέει, τον υγιή ανταγωνισμό, που κατά την άποψή μας στον καπιταλισμό ο ανταγωνισμός είτε υγιής είτε μη υγιής αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, με απότερο στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής, δηλαδή της καπιταλιστικής οικονομίας, και την διασφάλιση του μέγιστου κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα πόσο απολύτικη και ανεξάρτητη μπορεί να είναι αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Και προφανώς η διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων δεν μπορεί παρά να είναι σε βάρος των καταναλωτών, των μικρών, των μεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, των ίδιων των εργαζομένων. Και εγώ σας ρωτάω, έκλεισε η Χαλιβουργική, έβαλε λουκέτο εχθές. Ποιος είναι ο λόγος που έβαλε λουκέτο? Δεν είναι το αποτέλεσμα του κυνηγητού, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων? Έτσι δεν λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία, και μάλιστα σε συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού και μέσα στη χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπως άλλωστε τα βλέπουμε. Κατά συνέπεια, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν για την κυρία Θάνου, όπως και για τα υπόλοιπα πρόσωπα, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της αρχής, με βάση τα όσα σας είπα προηγουμένως, με βάση δηλαδή αυτά τα κριτήρια.